Τι είχαμε να πούμε τώρα. Για την Ευρυδίκη. Για την Ευρυδίκη είχαμε να πούμε τώρα. Την Ευρυδίκη λοιπόν αποφάσισαμε να τη ρίξουμε στα βαθιά και να τη στείλουμε να κάνει συνέντευξη και να συναντήσει έναν άνθρωπο το οποίο της είναι παντελώς άγνωστος, δεν τον ξέρει καθόλου. Τον συναντούσε πρώτη φορά, αλλά έτσι είναι. Το ρεπορτάζ θέλει. Θέλει δουλειά, πρέπει να βγεις έξω με το μικρόφωνο. Πλάκα, πόσα χρόνια εσύ κάνεις ρεπορτάζ. Κάνεις πολλά χρόνια ρεπορτάζ. 13 χρόνια κάνεις ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν δεν είναι για σένα ένα ξένο χωράφι αυτό. Η Ευρυδίκη συνάντησε το Σάκη Τανιμανίδη. Τον αγαπημένο μου φίλο, θα σου πω εγώ, που τον ζήσαμε και τον ζούμε, τον ζω πολύ περισσότερο. Συνάντησα τον Σάκη στο μουσείο, αυτό το περιβόητο μουσείο που έχουμε δει, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κάνει θράψη από τον κόσμο. Σήμερα, εχθές μάλλον, έκλεισε μία εβδομάδα λειτουργίας, το μουσείο των ψευδεστήσεων, ένα μουσείο πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, που μπορείς να πας μέσα, να γελάσεις, να φωνάξεις, να φωτογραφηθείς, θα μας τα πει και ο Σάκης, αλλά δεν μείναμε εκεί. Κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και μου μίλησε για αυτό το πολύ συζητημένο γάμο, αν ήταν ανοιχτός, αν ήταν κλειστός, αν θα έκανε επαγγελματικό βήμα μαζί με την Χριστίνα, η σύζυγό του πλέον, και αν θα το δούμε στο τιμόνι του Survivor 3, καθώς ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Τεράστια. Πάντα έτσι σε έβλεπα και στο Survivor, στερά είσαι μια τεράστια παίκτρια. Σ' αρέσει που εγώ είμαι τόσο μικρούλης εδώ πέρα στη γωνία και εσύ είσαι τεράστια. Έτσι, δεν θα σε φάω. Δεν θα με φας. Όχι, κάσε εσύ δεν θα σε φάω. Πες μας λίγο τι φανταστικό μέρος είναι αυτό εδώ πέρα που έχεις φτιάξει. Είναι το μουζέο of Illusions, κυρίες και κύριοι. Το είχαμε δει στο εξωτερικό, όπου το είχαμε επισκεφτεί, υπάρχει μουζέο of Illusions στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις, και απλά είχαμε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ που μόλις βγήκαμε από εκεί, λένε αυτό εδώ εμείς θα το φέρουμε στην Ελλάδα. Το μουσείο των ψευδεστήσεων είναι ένας χώρος που είναι μια εμπειρία. Ζεις μια εμπειρία. Εμένα μου αρέσει να δω εμπειρίες γενικότερα στη ζωή μου, από παλαιότερα με ταξίδια, μου αρέσει να ταξιδεύω αρκετά. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι το πόσο εύκολα σε ξεγελάει το μυαλό σου και το μάτι σου σε σχέση με την πραγματικότητα. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη ημέρα. Πάμε να μου δείξεις δύο-τρία πράγματα. Πάμε να σου δείξω, πάμε. Τι φανταστικό μουσείο είναι αυτό. Σου άρεσε. Μπράβο σου. Τέλεια. Όχι, σας μπράβο σας. Και είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό θέλω να κάνουμε μια βόλτα. Μ' αρέσουν πολύ οι βόλτες. Είμαι της βόλτας και του ταξιδίου, οπότε πάμε.